Ο λόγος και εν προκειμένου η γραφή μας συντροφεύει με όλες τις μορφές σε όλα τα στάδια της ζωής μας. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο καθρέφτης του ψυχισμού. Έτσι το θεωρώ απολύτως φυσιολογικό κάθε άνθρωπος να γράφει και να διαβάζει, παρότι γνωρίζω ότι δεν συμβαίνει αυτό στην πραγματικότητα. Από την άποψη αυτή, το φαινόμενο της γραφής μου φαίνεται κάτι απολύτως φυσιολογικό να συμβαίνει σε μένα, κάτι σαν φυσικό επακόλουθο. Κατά έναν τρόπο είναι κάτι σαν ένα σχεδόν μεταφυσικό σχέδιο που εκπληρώνεται. Ασφαλώς την απαξίωση των ανθρωπιστικών σπουδών στην Ελλάδα, εδώ πέρα ακολουθούμε την παγκόσμια τάση, και φυσικά την επικράτηση μιας γενικευμένης ισοπεδωτικής κίτς αισθητικής, η οποία όχι μόνο απλώς λαμβάνει τον εαυτό της πόλης σοβαρά, αλλά πλέον παρουσιάζεται στο μοναδικό ενδεχόμενο. Δευτερεύουσα σημασίας, αλλά άκρως ενδεικτική των αξιών της εποχής, είναι και η οικονομική ένδυα στην οποία καταδικάζονται όσοι επιλέγουν να αφιερωθούν στην ουσιαστική πνευματική εργασία. Από την άλλη όμως και μια φυγή στο εξωτερικό αποτελεί μια παραδοχή ήττας. Τίποτα. Πρόκειται για ένα αφήγημα το οποίο έχει χαρακτηριστεί μεταξύ άλλων ημερολογιακού τύπου. Βέβαια για μένα δεν έχουν τόσο πολύ μεγάλη σημασία οι κατηγοριοποιήσεις, καθώς θεωρώ επί της ουσίας επικοινωνιακές συμβάσεις προκειμένου να καταλαβαινόμαστε. Πρόκειται λοιπόν για ένα αφήγημα, μια αφήγηση με προσχηματική δομή, εντός της οποίας αναπτύσσονται οι ερωτικές σκέψεις και πράξεις ενός ανώνυμου διερωτητικού ανδρικού υποκειμένου, το οποίο μετεωρίζεται μεταξύ πάθους, ευαισθησίας, αλλά και παρέτησης και απογοήτευσης. Κυκλοφόρησε στα τέλη του 2010, αρχές 2011 και πραγματοποιεί μια ικανοποιητική πορεία. Ποτέ ασφαλώς ένα λογοτέχνημα δεν αποτελεί 100% μέρος του δημιουργού του και από την άλλη ποτέ δεν μπορεί 100% να είναι ψευδές ή προϊόν της φαντασίας του. Εναπόκειται στον αναγνώστη αν θα επιλέξει την αναζήτηση της αλήθειας εντός εισαγωγικών, εάν υπάρχει η έννοια της αλήθειας στη λογοτεχνία, ή από την άλλη αν θα φεθεί σε αυτό το αισθητικά επινοημένο σύμπαν. Για το συγκεκριμένο βιβλίο έχουν γραφτεί διάφορα, από το ότι αποτελεί μια υπέρτατη εξύμνηση των γυναικών μέχρι και το ότι είναι μισογυνικό. Σε ό,τι με αφορά, μου συμβαίνει ό,τι μου συμβαίνει και με όλα τα κείμενα που έχω ολοκληρώσει και έχουν δημοσιευτεί, μια αμφιθυμία. Με ενδιαφέρουν όλες οι όψεις της γραφής. Θεωρώ τις διαφορές και τις κατατάξεις τους μικρής σημασίας. Υπάρχει δηλαδή το νέο φαινόμενο της γραφής και οι διαφοροποιήσεις και οι παρεκκλήσεις είναι αυτές που μας προσφέρουν την αισθητική ειδονή. Θέλησα λοιπόν να στήσω μια αφήγηση θεατρικού τύπου της Τάφη του Καλοκαιριού, κατά την οποία τρεις γυναίκες 20, 30 και 40 ετών αναδηγούνται τη γνωριμία τους με τον ίδιο ή ενδεχομένως και όχι τον ίδιο μυστηριώδη νεαρό άντρα. Το κείμενο παρουσιάστηκε με τη μορφή θεατρικού αναλογίου στη Θεσσαλονίκη αρχές Σεπτέμβρη και σιγά σιγά παίρνει το δρόμο του ώστε να παρουσιαστεί ως πλήρης και ολοκληρωμένη θεατρική παράσταση.